Πιθανότατα γνωρίζετε ότι η σειρά κινουμένων σχεδίων The Simpsons έχει συχνά προβλέψει πράγματα που έγιναν αληθινά χρόνια αργότερα. Ωστόσο, στα επεισόδια εμφανίζονται ξανά και ξανά νέες προβλέψεις. Έτσι, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και πάλι 7 απίστευτες προβλέψεις των Simpsons που όντως επαληθεύτηκαν. Μπορείτε να περιμένετε μεταξύ άλλων την πρόβλεψη ενός τρομερού ατυχήματος, μια συγκινητική ιστορία που έφτασε σε αίσιο τέλος μόνο μετά από δεκαετίες, αλλά και μια κραυγαλαία προφητεία που τελικά αποδείχτηκε ψεύτικη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Αξίζει να γνωρίζετε. Ξεκινάμε με το νούμερο 7 και μια πρόβλεψη που βρέθηκε σε ένα επεισόδιο των Simpsons που προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2020 και είναι πραγματικά φοβερή. Συγκεκριμένα, στο επεισόδιο με τον τίτλο Frink Coin, ο αφηρημένος καθηγητής Frink αναπτύσσει το δικό του κρυπτονόμισμα με αυτό το όνομα και γίνεται απίστευτα πλούσιος. Επιπλέον, τα εικονικά νομίσματα όπως το Bitcoin και ο τρόπος λειτουργίας του εξηγούνται γενικά στους θεατές στο επεισόδιο και οι Simpsons μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν αγορές στην πραγματική ζωή. Αν και το Bitcoin υπήρχε εδώ και καιρό στον πραγματικό κόσμο όταν προβλήθηκε το επεισόδιο της σειράς έκρυβε μία πρόβλεψη που θα επαληθευόταν αργότερα. Δύο για την ακρίβεια. Πρώτον, η χώρα του El Salvador εισήγαγε πράγματι το Bitcoin ως επίσημο μέσο πληρωμής περίπου 1,5 χρόνο αργότερα, οπότε μπορείτε πλέον να ψωνίζετε εκεί με κρυπτονομίσματα σε καταστήματα, όπως ακριβώς και στους Simpsons. Και δεύτερον, το κρυπτονόμισμα Frink Coin υπάρχει πλέον και αυτό στην πραγματικότητα, έστω και αν είναι μόνο ένα από τα πολλά και ένα νόμισμα αξίζει προς το παρόν μόνο ένα κλάσμα του cent. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, σε ένα μεταγενέστερο επεισόδιο στις αρχές του 2021, κατά τη διάρκεια μιας ειδησιογραφικής εκπομπής που παρακολουθούσε η Marge, εμφανίστηκε ένα ticker που έδειχνε την αξία του Bitcoin με το σύμβολο του απείρου. Στην πραγματικότητα, λίγο αργότερα, η τιμή του Bitcoin εκτοξεύτηκε σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα ρεκόρ και στην πραγματική ζωή. Μετά από αυτές τις προβλέψεις για το Bitcoin, οι οποίες επαληθεύτηκαν μόλις λίγο καιρό αργότερα, συνεχίζουμε με τον αριθμό 6 και μια δραματική πρόβλεψη που δυστυχώς επαληθεύτηκε επίσης χρόνια αργότερα. Πρόκειται για τους αποθανόντες πλέον, παγκοσμίου φήμης θηριοδαμαστές Siegfried και Roy, οι οποίοι φημίζονταν κυρίως για τα θεαματικά του σόου με αληθινές λευκές τίγρεις. Στο επεισόδιο του 1993, οι δύο μάγοι δέχτηκαν επίθεση από μία από τις λευκές τίγρες τους, οι οποίες ήταν γνωστό ότι ήταν ειρηνικές και εμφανίζονταν μαζί τους στις παραστάσεις τους. 10 χρόνια αργότερα, το 2003, αυτή η βίαιη πρόβλεψη έγινε θλιβερή πραγματικότητα όταν μία από τις τίγρες επιτέθηκε στον Ρόι στη σκηνή και τον δάγκωσε στο λαιμό. Ο θηριοδαμαστής τραυματίστηκε σοβαρά και δεν συνήλθε ποτέ πλήρως από την επίθεση για το υπόλοιπο της ζωής του. Από αυτήν την πολύ θλιβερή πρόβλεψη που έγινε πραγματικότητα, ερχόμαστε τώρα στο νούμερο 5 και σε μια πρόβλεψη των Simpsons που είναι απλά απίστευτη. Στο επεισόδιο It's All Television's Fault του 1990, ένα επεισόδιο ηλικίας 30 και πλέον ετών, το οποίο διακομωδεί τους συντηρητικούς, παρουσιάζοντάς τους ως τόσο σεμνότυφους που απαιτούν να μην επιτρέπεται να στέκεται γυμνό ακόμα και το παγκοσμίου φήμης άγαλμα του Δαβίδ, του Μιχαήλ Άγγελου. Στο The Simpsons, οι διαμαρτυρίες κατά του έργου τέχνης σταματούν τελικά με το να βάλουν τζιν στο άγαλμα του Δαβίδ. Παρόλο που φαίνεται εντελώς παράλογο ότι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα θα απαιτούσαν να καλυφθεί ένα τόσο εξαιρετικό έργο τέχνης, αυτό συνέβη πραγματικά το 2016. Και συνέβη στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Εκεί οι πολίτες αισθάνθηκαν τόσο ενοχλημένοι από ένα αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ, που ξεκίνησαν δημοψήφισμα για να καθορίσουν με τι είδους ένδυμα θα έπρεπε να καλυφθεί το άγαλμα. Σε αντίθεση με τους Simpsons, ευτυχώς, η πλειοψηφία των πολιτών της Αγίας Πετρούπολης θεώρησε το αίτημα αυτό παράλογο και έτσι αποφασίστηκε τελικά ότι το άγαλμα θα μπορούσε να παραμείνει ακάλυπτο στην πόλη. Μετά από αυτή την αστεία και παράλογη πρόβλεψη, τα πράγματα γίνονται εντελώς συγκινητικά στο νούμερο 4. Παρόλο που είναι γνωστό ότι οι δημοφιλείς αστέρες σε όλο τον κόσμο, όπως ηθοποιοί και μουσικοί, λαμβάνουν τόσο μεγάλο όγκο επιστολών από θαυμαστές που δεν μπορούν να διαβάσουν όλα τα γράμματα, πόσο μάλλον να απαντήσουν σε αυτά ξεχωριστά, κάθε θαυμαστής που γράφει στο ειδωλό του έχει τη σιωπηλή ελπίδα ότι κάποια στιγμή ίσως θα λάβει μια απάντηση. Αυτό σημαίνει και με την Μάρτζ στο επεισόδιο Το Αριστούργημα της Μάρτζ του 1991, στο οποίο φαίνεται ότι ως νεαρή γυναίκα έστειλε στους Beatles μια εικόνα που είχε ζωγραφίσει η ίδια και ότι μετά από δεκαετίες ο ντράμερ των Beatles, ο Ringo Starr, βρήκε επιτέλους το χρόνο για να τη στείλει μια απάντηση. Αυτό συνέβη και σε δύο γυναίκες από το Essex της Αγγλίας το 2013. Όταν ήταν 17 και 19 ετών έφηβες,
έστειλαν στους Beatles μια αυτοηχογραφημένη κασέτα και έλπιζαν σε απάντηση για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι που τελικά το ξέχασαν. Είναι απίστευτο το ότι 50 χρόνια αργότερα, το μέλος των Beatles Paul McCartney επικοινώνησε μαζί τους και τις ευχαρίστησε για τα μηνύματά τους. Καλύτερα αργά παρά ποτέ, όπως έγραψε. Το σκαθάρι τους ευχήθηκε επίσης να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη μουσική τους. Συνεχίζουμε με το νούμερο 3 και μια υποτιθέμενη πρόβλεψη από τους Simpsons, η οποία έγινε και viral στο TikTok. Πρόκειται για το θάνατο της βασίλισσας της Αγγλίας. Βλέπετε, υπάρχει ένα επεισόδιο στο οποίο οι Simpsons επισκέπτονται τη Μεγάλη Βρετανία και εμβολίζουν την άμαξα της βασίλισσας με το αυτοκίνητό τους. Η βασίλισσα βγαίνει ζωντανή από την άμαξα, αλλά αργότερα στο επεισόδιο προβάλλεται ένας τίτλος εφημερίδας, στον οποίο ο Homer, ο οποίος προκάλεσε το ατύχημα, αναφέρεται λέγοντας «Θα σας σκοτώσω όλους». Viral βίντεο από το TikTok δείχνουν επίσης σκηνές με τη βασίλισσα να βρίσκεται στο νοσοκομείο και ακόμη και σε φέρετρο, με την ημερομηνία θανάτου να εμφανίζεται ως 8 Σεπτεμβρίου του 2022, την ημέρα που η βασίλισσα πέθανε πραγματικά. Αν κάνετε zoom στο βαγόνι στη σκηνή μετά το ατύχημα, μπορείτε να δείτε ακόμη και ένα μικρό κομμάτι χαρτί με ορατή την ημερομηνία. Αυτό που όμως πραγματικά ακούγεται απίστευτο, είναι και στην πραγματικότητα απίστευτο. Οι σκηνές στο νοσοκομείο, καθώς και στο φέρετρο και στο σημείο μας στην άμαξα, είναι όλες ψεύτικες και δεν εμφανίζονται καθόλου στο πραγματικό επεισόδιο. Όπως φαίνεται, λίγοι TikTokers εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός του πόσο συχνά οι Simpsons είχαν δίκιο με τις προβλέψεις τους και προσπάθησαν να πάρουν προβολές στα βίντεό τους με αυτές τις θεαματικές προβλέψεις. Αλλά παρόλο που οι Simpsons δεν έκαναν μια πραγματική πρόβλεψη που βγήκε αληθινή σε αυτή την περίπτωση, παραδόξως, υπήρξε πραγματικά κάποιος που προέβλεψε το θάνατο της βασίλισσας. Συγκεκριμένα, ο χρήστης του Twitter Logan Smith. Τον Ιούλιο έγραψε στο Twitter την 8η Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία θανάτου και ταυτόχρονα προέβλεψε το θάνατο του γιού της Καρόλ το 2026. Γράψτε μας στα σχόλια αν πιστεύετε ότι τέτοιες προβλέψεις είναι καθαρά σύμπτωση. Περνάμε στο νούμερο 2 και σε μία ακόμη πρόβλεψη. Σε επεισόδια των Simpsons, τα smartphones και τα γυαλιά VR παρουσιάστηκαν στη σειρά πολύ πριν φτάσουν στην πραγματική αγορά. Στην πραγματικότητα, αυτό ισχύει και για τα έξυπνα ρολόγια. Στο επεισόδιο «Γάμος της Λίζα» το 1995, στο οποίο η Λίζα έβλεπε το μέλλον με τη βοήθεια μιας μάντισσας, ένας άνδρας φαινόταν να μιλάει στο ρολόι του, ο οποίος ήταν ο μελλοντικός σύζυγος της Λίζα. Στην πραγματικότητα, χρειάστηκαν περίπου 20 χρόνια μέχρι να κυκλοφορήσουν στην αγορά πραγματικά smartwatches. Το κατά πόσον η σκηνή με το έξυπνο ρολόι είναι μια πραγματική πρόβλεψη των Simpsons αμφισβητείται ωστόσο, επειδή παρόμοιες συσκευές έχουν επίσης εμφανιστεί σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας ή σε ταινίες πρακτόρων όπως ο James Bond, πολλές δεκαετίες πριν από την πραγματική τους ύπαρξη. Στο νούμερο 1 έχουμε μια πρόβλεψη που είναι πραγματικά απίστευτα ακριβής. Προέρχεται επίσης από το επεισόδιο «Ο γάμος της Λίζα». Όταν η Λίζα επισκέπτεται το Λονδίνο στο μέλλον, ένας ψηλός ουρανοξύστης μπορεί να φανεί πολύ κοντά στη διάσημη γέφυρα Tower Bridge. Όταν το επεισόδιο μεταδόθηκε το 1995, η Tower Bridge υπήρχε ήδη στην πραγματικότητα, αλλά όχι και ο ουρανοξύστης. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ο ουρανοξύστης The Shard χτίστηκε ακριβώς στο σημείο που τον βλέπουμε στους Simpsons 14 ολόκληρα χρόνια αργότερα. Όχι μόνο οι Simpsons είχαν δίκιο για την τοποθεσία του κτηρίου, αλλά και το πραγματικό κτίριο μοιάζει αρκετά με τον ουρανοξύστη του παλιού επεισοδίου. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο για τις προβλέψεις των Simpsons. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε την επόμενη φορά.